Θεός, ευθέ εσχήνος σου να είναι, εκάρισος εμάς, αρουάσεις κύριος, και σώσον αγαθέ, να σας χάσει. Λόγητος Χριστέ, σε αυτήν εδώ τη γη, σε αυτό το αμπέλι και επίσκεψε την άμπελο ταύτη και κατάρτισε και τακτοποίησε το αμπέλι αυτό, την επίγεια εκκλησία σου, που σύ ο ίδιος το φύτεψες με το δεξί σου χέρι και επίσκεψε το αμπέλι αυτό το οποίο εφύτεψες με το δεξί σου χέρι. Η Εκκλησία του Χριστού, στην οποία ανήκουμε οι Χριστιανοί, επαναλαμβάνω, οι ζώντες Χριστιανοί, αυτή η Εκκλησία στην οποία και μπαίνουμε μέσα, είναι μια σμικρογραφία
ένα κομμάτι από τη μεγάλη εκκλησία του Θεού. Από τη μεγάλη εκκλησία του Θεού. Λέγει ότι είναι ο βασιλιάς ο Κύριος και ότι εμείς είμαστε μέλη αυτής της βασιλείας του. Και η Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται, μόλις ξεκινάει, με αυτήν ακριβώς την λέξη ξεκινάει, με ένα χαρακτηρισμό βεβαίως μπροστά, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ομιλεί πολύ καθαρά και αναφέρει χαρακτηριστικότατα ότι είναι ευλογημένη η Βασιλεία του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, κάθε φορά που εμείς βρισκόμαστε στον χώρο της λατρείας, στην Εκκλησία μέσα και συμμετέχουμε στη Θεία Λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, δεν συμμετέχουμε πουθενά αλλού παρά στην αιώνια Βασιλεία, της οποίας δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Ο Κύριος, ο Αποστόλος Παύλος, που από το Χριστό τον ίδιο σε αποκάλυψη είδε τη Βασιλεία του και όχι μόνο είδε, αλλά και πήρε μέρος, κοινώνησε, έκανε συμμετοχή σε αυτή τη Βασιλεία. Μιλάει για Βασιλεία έμφωξη. Τέτοια Βασιλεία που αν συγκεντρωθούν όλα τα μυαλά, τα αγιασμένα μυαλά που πέρασαν από τη γη αυτή εδώ, που περνάνε και που θα περάσουν, δεν θα μπορέσουν να μας δώσουν περιγραφή τόση και τέτοια όπως ακριβώς είναι η ένωση Βασιλεία της Αγίας Τριάδας. Αδυνατή να γίνει περιγραφή από τα ανθρώπινα μυαλά, αλλά και από τα γενικά μυαλά και τους Αγίους. Γιατί απλώς κάθε ένα από τα μέλη της Βασιλείας της Ουράνιας που ζουν τη Βασιλεία την Ουράνια, τόση δόξα παίρνει όση ήταν και η προσπάθεια που κατέβανε, τόση όση ο Θεός παραχώρησε κατά τη στιγμή της δημιουργίας σε κάθε ένα από τα όντα, εννοώ τα λειτουργικά του ουρανού, τους αρχαγγέλους, και βέβαια και σε εκείνους που υπάρχουν τώρα στον ουρανό επάνω, τα πνεύματα, τα λειτουργικά. Παραπάνω, δεν γίνεται συμμετοχή σε όλη τη δόξα, αλλά μέρος από τη δόξα. Γι' αυτό λέμε, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
δεν περιγράφεται. Γιατί δεν συλλαμβάνεται. Όμως, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι και κάθε φορά που στυνόμαστε στο σπίτι μας να προσευχηθούμε, δεν στυνόμαστε πουθενά αλλού για προσευχή, παρά κάτω από το θρόνο του Θεού. Ποια άλλη πραγματικότητα μπορεί να υπάρχει εκτός από αυτή? Προσευχόμαστε και σπίτι μας. Έχουμε μπροστά μας τον θρόνο του Θεού και δια του Αγίου Πνεύματος, και αυτό λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού, η Βασιλεία φουράνιε, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, έλα και καθάρισέ μας για να πάρουμε μέρος με την προσευχή στην ένδοξη Βασιλεία που μας περιμένει, μα και που την παίρνουμε δια της προσευχής τώρα, τη στιγμή αυτή, και κάθε φορά που προσευχόμαστε ή μελετάμε γραφές, παίρνουμε μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Με ρώτησε κάποιος το πρωί, ένας πολύ καλό προέρατος, και λέει, όταν μελετάμε τη γραφή, τι γίνεται? Μιλάμε με τον Κύριο και μας μιλάει ο Κύριος. Μιλάμε με τον Βασιλιά και αυτός μας μιλάει για τους νόμους της Βασιλείας του. Δεν νοείται. Δυστυχώς όμως είναι πραγματικότητα αυτό το πράγμα που θα πω. Να ανήκουμε σε κάποιο κράτος και να μην ξέρουμε τη γλώσσα του, άντε θα πω, αν όχι όλους τους βασικούς νόμους που διέπουν, που λειτουργούν στο κράτος εκείνο. Δεν νοείται πολίτης. Ο Απόστολος Παύλος, από τη στιγμή της γνωριμίας του με τον Κύριο, ξέρουμε ότι κυνηγούσε την Εκκλησία. Από τη στιγμή της γνωριμίας του με τον Κύριο και κατόπιν, παντού διαλαλούσε και φώναζε ότι εμείς ανήκουμε στο κράτος του Θεού. Το πολίτευμά μας είναι πολίτευμα ουράνιο, δεν είναι επίγειο πολίτευμα, γιατί δεν μας χορηγήθηκε, δεν μας δόθηκε από κανέναν άνθρωπο, αλλά από Αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι αυτής της Βασιλείας, αυτού του κράτους, το πολίτευμα ζούμε. Ευλογημένη λοιπόν η Βασιλεία του Πατρός. Εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει αυτή την πραγματικότητα, αυτοί ζουν τη χαρά του ουρανού. Από τώρα, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Αφού είναι ο Άρχοντας της μέσα μας, αφού είναι ο Βασιλιάς της μέσα μας,
πως να μην είναι εκεί η βασιλεία του. Δεν ξεχωρίζουν εκείνα τα πράγματα. Η βασιλεία από το βασιλιά δεν αποσπώνται. Έχεις το βασιλιά, έχεις τη βασιλεία. Έτσι ζουν όσοι ζουν κάτω από το κράτος, τη δύναμη και την αρχοντιά της βασιλείας του Θεού. Όμως, αυτή η βασιλεία του Πατέρα και του Υιού Πνεύματος έχει σφραγιστεί ακριβώς με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού εδώ στη γη που κατέβηκε σαν άνθρωπος και έμοιαζε με άνθρωπο, είχε σάρκα σαν τη δική μας, αναμάρτητη όμως, αναμάρτητη όμως, χωρίς καμία αμαρτία. Τη σφράγισε ο Κύριος από τη βασιλεία του με το δικό του αίμα. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε με κανένα τρόπο λόγω των ανομιών μας, των αμαρτιών μας, της βρωμιάς που κουβαλούσαμε μαζί μας, ενώ από τον Αδάμ μέχρι και τώρα και στους αιώνες, δεν μπορούσαμε να πούμε ένα Κύριε ελέησον για να σωθούμε. Είμαστε εντελώς ανήμποροι. Εντελώς ανήμποροι. Έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο για να ικανοποιηθεί ο Θεός, ο Πατέρας, αυτός που θα ξεπληρώσει αμαρτίες του κόσμου, να μην έχει καμία αμαρτία. Και δεν βρίσκονταν στη γη ανάλογο πρόσωπο για να δώσει αυτή την ικανοποίηση στον Πατέρα. Γι' αυτό και ήρθε ο Υιός, σαν άνθρωπος, που ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και τις απαιτήσεις του νόμου που ζητούσε κάποια θυσία για να σωθούν οι άνθρωποι, τις εκπλήρωσε στο ακέραιο ο Κύριος μας. Με το αίμα του λοιπόν σφραγίζεται και σφραγίστηκε και σφραγίζεται η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η γη κουνιέται. Πολλές φορές κουνιέται. Αν είχε στόμα, θα έλεγε «Είναι η αναστεναγμή μου, γιατί σηκώνω επάνω μου ένα βάρος που δεν το είχα, αλλά μου προστέθηκε μετά τη δημιουργία». Επαναλαμβάνω τούτο, ότι αν είχε στόμα η γη, θα φώναζε, θα έκραζε. Και θα αναστέναζε και θα ακούγανε σε όλα τα λογικά όντα ότι σηκώνω βάρος αβάστατο επάνω μου. Ο Όμηρος που έζησε γύρω στα 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, που είχε θεία χάρη επάνω του,
και εκείνος ήταν του Θεού δημιουργήμα. Λέει, ένα βάρος δεν αντέχει η γη. Δεν μιλάει για κανένα άλλο βάρος, ούτε για τα ζώα, ούτε για τα βουνά, ούτε για τίποτε άλλο, παρά μόνο μοναδικά και εξαιρετικά για τον άνθρωπο. Το ονομάζει τον άνθρωπο άχθος, άχθος αρούρης, βάρος της γης. Προ Χριστού παρακαλώ, 800 χρόνια, συνέλαβε πολύ καλά με τις κεραίες του ότι ο άνθρωπος αυτός και μόνο είναι αντινομία επάνω στη γη και ότι είναι το βάρος της γης. Γι' αυτό αναστενάζει η γη. Αναστενάζει και φωνάζει, έως πότε θα σηκώνω το βάρος εκείνο, το άνομο, το άδικο, το ανήθικο, το ανυπόταχτο στο θέλημα του Θεού, τον άνθρωπο. Κάνει και αυτή με τον τρόπο της υπομονή. Γιατί κάνει την υπομονή η γη? Γιατί περιμένει λίγους από εκείνους που έχουν ξεστρατήσει και έχουν βγει από τη Βασιλεία του Θεού να επιστρέψουν στην αγκαλιά και στη δόξα του Θεού. Περιμένει να επιστρέψουν. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, γεμάτη λαχτάρα. Φοβερό πράγμα, μιλάει για την άψυχη χτίση και μιλάει για λαχτάρα. Λαχτάρα να γυρίσει εκεί που ήταν όταν την έβλασε ο Θεός στην αρχή, γιατί εκεί θα πιστέψει και πάλι, αλλά με μία φοβερή επιθυμία το θέλει αυτό η άψυχη χτίση, ώστε να ενταχθεί και αυτή, όχι όπως είναι τώρα, όχι, αλλά αλλαγήσεται, θα υποστεί αλλαγή η γη, όχι με τα υλικά που εμείς τώρα την βλέπουμε και την αισθανόμαστε, αλλά καινή, καινούρια γη και καινούς ουρανούς και καινούριους ουρανούς, σύμφωνα με τη δική του υπόσχεση περιμένουμε. Προσδοκώ, ο καθένα μας φωνάζει, προσδοκώ του φωνάζουμε σύμβολος πίστεως. Έτσι τελειώνει σύμβολος πίστεως. Ανάσταση νεκρών. Και εκεί αλλαγή. Και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ενός αιώνος που έλαβε την αρχή του από τότε που γεννήθη ο Κύριος και έκανε καινή την κτήση, καινούρια την κτήση. Και δεν είναι μόνο η γη, η κτήση που βογκάει, που αναστενάζει, αναστέναξαν πολλοί και οι προφήτες που λάλησαν το λόγο του Κυρίου κάτω από τη πίεση των μαρτυρίων έζησαν. Πόνεσαν, αλλά ο πόνος των μαρτύρων
ήταν πόνος γλύκας, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δημιουργούσε ουράνια εφροσύνη και αντιμετωπιζόταν σαν να ήταν κάτι το πολύ απλό. Και αυτό σύμφωνα με την πρόθεση των μαρτύρων και την πρόθεση την Αγία του Κυρίου μας. Μιλάνε ο κόσμος σήμερα, μιλάει ο κόσμος. Για να κατηγορήσει το Δημιουργό, το Κύριο, το Δημιουργό της γης και του ουρανού. Τόση και τόση δυστυχία υπάρχει στη γη. Τόση και τόση δυστυχία υπάρχει στη γη. Ασθένειες φρικτές. Πείνα αφάνταστα. Της προάλλας, πριν από μια εβδομάδα περίπου, μου λέει κάποιος, κοίταξε αυτό. Και μου δείχνει μια εφημερίδα. Είχε ένα μικρό παιδάκι έως 3-4 μπορεί και παραπάνω χρόνο, είχε σκελετωθεί από την πείνα στην Αφρική και είχε πέσει έτοιμο για να πεθάνει. Πίσω ακριβώς από το παιδάκι ένας αετός στεκόταν για να ορμήσει να φάει το παιδάκι, να το κατασπαράξει. Ο φωτογράφος, ο ρεπόρτερ που απαθανάτησε αυτή τη σκηνή τιμήθηκε, γιατί πώς κατόρθωσε να τραβήξει αυτή την εικόνα τη στιγμή που κινδύνευε από τον αετό. Και δεν ήταν μόνο ένας αετός, ήταν και άλλοι αετοί. Ένα πήρε αυτός και του απένιμαν ένα βραβείο, το οποίο δεν το δέχτηκε. Καταλήφθηκε από κατάθλιψη και διαμαρτυρόμενος στους ανθρώπους του αιώνα τούτου που κυβερνά τον κόσμο, στους πλουσίους της γης, αυτοκτόνησε. Δεν άντεξε στο θέαμα του βρέφους, του λυπείου εκείνου, να το δει να κατασπαράζεται από τον αετό. Και βέβαια, για να διαμαρτυρηθεί, είπε αυτός είναι ο πολιτισμός του αιώνα που διανύουμε. Από τη μια εμείς καλοπερνάμε και από την άλλη πεθαίνουμε από την πείνα. Ακούμε από άπιστους πού είναι ο Θεός. Το ίδιο παράπονο, ακριβώς το ίδιο, το έκανε και ο Δαβίδ. Όχι όμως εξ ονόματός του, γιατί εκείνος είχε αποκάλυψη και τη Βασιλεία του Θεού. Πού είναι Κύριε, γιατί Κύριε, όλοι οι ασεβείς της γης, οι ασεβείς της γης, δεν λογιζόμαστε εμείς ασεβείς προς Θεού, αυτοί που λένε εγώ είμαι ο πλανητάρχης, εγώ είμαι που έχω εξουσία, οποιοςδήποτε εξουσιαστής της γης, για αυτούς μιλάει ο Δαβίδ, έχουν χαμένη την ευσέβεια, δεν ταιριάζει και εξουσία και Χριστός. Αυτά είναι ξεχωρισμένα. Πέρα για πέρα. Τους χαρακτηρίζει η Αγία Γραφή λοιπόν ως ασεβείς και ο Δαβίδ λέει γιατί βλέπω το δρόμο εκείνο των ασεβών να είναι όμορφος και να προκόπτουν αυτοί οι άνθρωποι.
Δηλαδή τη δίκαιη απάντηση στο ίδιο ψαλμό παρακάτω. Λέγει προς ώρας ευδοκιμούν. Η προκοπή τους είναι λιγοχρόνια και μικρή. Και στη βασιλεία σου, Κύριε, δεν έχουν θέση. Στη βασιλεία σου δεν έχουν θέση. Και ο Δαβίδ βασιλιάς ήταν. Και έκανε και αμάρτη. Πριν γνωρίσει τον Κύριο. Πριν γνωρίσει τον Κύριο. Όταν δεν γνωρίζει τον Κύριο και αμαρτάνεις. Συγχωρείς. Και ζητεί συγγνώμη. Συγχωρείς. Ζούμε, επαναλαμβάνω, σε έναν κόσμο που είναι κράτος του Θεού, αλλά σε αυτό το κράτος υπάρχουν και εκείνοι που σηκώνουν οταρσία στο θέλημά του και δεν λέει ο Θεός σε δένω με το ζόρι και σε κρατάω δέσποιο ώστε να μην κάνεις αυτό που θέλεις. Όχι, δεν υπάρχει σεβασμός. Τόσο σεβασμός από τον Θεό, όσοι είναι δύναμή του. Απόλυτο σεβασμός. Αφού σε έπλασα ελεύθερο, εγώ, ο δημιουργός σου, σου σέβομαι σαν δημιουργός για αυτό που σου έδωσα, την ελευθερία σου. Γι' αυτό είσαι και υπεύθυνος και θα απολογηθείς. Και σε ένα σπίτι. Μια οικογένεια Αγία μπορεί να έχει και άγια παιδιά και παιδιά αλήτες. Μην ξεχνάμε τον ίδιο τον Δαβίδ που επαναστάτησε εναντίον του πατέρα του για να του πάρει την εξουσία. Και όταν σκοτώσανε το γιο του φώναζε «Παιδί μου Αβεσσαλόμ» και επαναστάτης ο γιος του και «Παιδί, παιδί». Δεν πάει. Ο Θεός έτσι βλέπει τα παιδιά του όλα. Αν ο πατέρας σου επίκαιρος βλέπει τα παιδιά με τέτοιο μάτι και μάλιστα πιο πολύ τα αντίθασα και τα λιπότακτα τα βλέπει και λυπάται από ό,τι βλέπει ο κύριος Παναγιωτάς. Να, στην παραβολή του ασώτου. Παιδί μου, εσύ πάντα μαζί μου ήσουν, να λες το μεγάλο παιδί. Και ό,τι έχω εγώ δικά σου είναι. Ο άλλος αδερφός που είχε φύγει και που γύρισε και που ήταν χαμένος και πεθαμένος, δεν πρέπει να χαρούμε. Βλέπετε ότι εδώ πέφτει όλος ο ίχτος, όλο το βάρος της παραβολής στο παιδί που είχε χαθεί. Στο χώρο της Βασιλείας του Θεού υπάρχουν και αυτοί που είναι νομότυποι και πειθαρχικοί στον νόμο του Θεού και εκείνοι που είναι παράνομοι, μα που δεν πάβει να τραβάνε την αγάπη και το όλες του Θεού. Μέχρι την τελευταία στιγμή που θα βγει η ψυχή τους, ο Θεός περιμένει να μπουν μέσα στη Βασιλεία του. Τώρα, αν θέλουν να παραμείνουν έξω, ήδη έχουν κρυθεί. Έχουν κρυθεί ήδη. Γιατί δεν πρόκειται να δει ο αμαρτωλός το πρόσωπο του Θεού ποτέ. Όταν λέει θα κρίνω ζώντας και νεκρούς, σημαίνει ότι εφόσον δεν με δέχεσαι σαν βασιλιά, δόξας, τότε θα είσαι μακριά από μένα και θα αισθάνεσαι την τιμωρία που εσύ διάλεξες σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτή είναι και η οργή, αυτή είναι και η κρίση του Θεού. Επαναλαμβάνω, για να είμαστε μέσα στο θέμα που ξεκινήσαμε. Ζούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τρεφόμαστε όλοι από τα αγαθά της Βασιλείας του. Όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν πούμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η γη, δεν υπάρχει εξαίρεση. Να, η βροχή έπεσε για όλους. Και ο ήλιος θα βγει για όλους. Δεν υπάρχει καμία, επαναλαμβάνω, απολύτως εξαίρεση. Επίσης, ελάτε λέει όλοι κοντά μου. Δεν λέει ελάτε μερικοί κοντά μου. Δεν πρόσωπο ληπτεί ο Κύριος. Αντίθετα, λέει δεύτε, πάντες,
Ελάτε όλοι σε μένα και εγώ θα σας αναπαύσω από τα δεινά που τυχόν περνάτε ή περάσατε στη ζωή αυτή εδώ πέρα. Μιλάει για αληθινή ανάπαυση. Μου λέει ένας ερωμένος που είχα πάει και τον είχαμε σκεφτεί, ασθενής. Μάλλον περνάει δύσκολες μέρες. Είδα, λέει, τον Κύριο και τον είδα να μπαίνει σπίτι μέσα, να κρατάει τα χέρια του σαν σε ευλογία και όπως τον κοίταγα έφυγε. Μου εξηγείτε, ρωτούσε εμένα, γιατί αισθάνθηκα μία εφροσύνη όταν έφυγε. Μου γέμισε μέσα μου ευχαρίστηση τον εαυτό μου, μία ουράνια ευχαρίστηση. Εξήγησες μόνος σου. Αυτό που λες το εξήγησες μόνος σου. Η παρουσία του Κυρίου, αυτή τη συνέπεια μετά παρουσιάζει, να σε γεμίζει χαρά ουράνια. Αν ήταν κάτι εκ του πονηρού, θα αισθανόσουν ταραχή και όχι καλύνη και φροσύνη. Αυτές οι ψυχές που πιστεύουν στον Κύριο και ζουν με βάρος ασθένειας στη Βασιλεία του Θεού την επίγεια, έχουν και τις στιγμές τις μεγάλες, τις ανεπανάληπτες, που δεν τις έχουμε εμείς οι άλλοι μαγείοι που είμαστε υγιείς. Πώς κρατούνται στον πόνο και έχουν τόση υπομονή, χωρίς να είναι παρόν ο Κύριος που είναι η υπομονή, η ουράνια, έτσι στέκουν και υπομένουν και δεν αισθάνονται όπως θα αισθανθεί ένας άλλος που δεν πιστεύει στον Κύριο, μια ελάχιστη μικρή αμοιχή, ένα ξύσιμο από κάτι και λέει πονάω, υποφέρω. Τέτοια είναι για εκείνους που δεν έχουν Χριστό. Τα άλλα και μέσα στον πόνο είναι μέσα στο μεγαλείο του Κυρίου. Η Βασιλεία του Θεού είναι, είπα, ακατάλητη. Αν ο πολλής ο κόσμος βλέπει αλλιώς, θέλει και βλέπει αλλιώς. Με όποια μάτια διαθέτεις, τέτοια όραση και έχεις. Θέλεις να ζεις μέσα στη Βασιλεία του, ζήτησε να σου δώσει τα μάτια της Βασιλείας του Θεού. Να είσαι ο αληθινά βλέπων και όχι όπως βλέπουν τα κουνούπια και τα ζώα και τα πτηνά. Τα πτηνά βλέπουν τροφή, βλέπουν ύλη, δεν καταλαβαίνουν. Αν και εσύ λοιπόν θέλεις να έχεις μάτια, αν έχεις λογική και αν δεν καταλαβαίνεις ότι ζεις στη Βασιλεία του Θεού, εσύ είσαι όπως αυτά. Ο Άγιος Αγώνιος λέει λογική δεν είναι οι άνθρωποι που διαθέτουν νου μόνο, αλλά λογική είναι οι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται την Βασιλεία του Θεού και αληθινά βλέπουν. Όλοι οι άλλοι, λέγει ο Χριστοδόλιος, καταχρηστικά ονομάζονται άνθρωποι. Και ας είναι αγάπη. Βεβαίως, λέγει η γλώσσα μας, έχουμε γλώσσα τέλεια στον κόσμο. Τέλεια γλώσσα στον κόσμο, ελληνική γλώσσα. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος διάλεξε τη δική μας γλώσσα για να γραφτεί το Ευαγγέλιο. Τέλεια γλώσσα πέρα για πέρα. Και ονόμασε εμάς ανθρώπους, η γλώσσα μας, άνθρωπος σημαίνει άνω προς τα πάνω
Πού πάνω? Προς τον ουρανό. Άνω φρόσκω, άνω τρέχω. Έτσι νομίζετε τυχαία έχει μπει η ονομασία αυτή? Άσχετα αν εμείς... Δεν το ξέρω. Όχι, το ξέρω, κοιτάμε έτσι, Ιωσήφ. Έτσι κοιτάμε κάτω, όχι πάνω. Δεν κοιτάμε τη Βασιλεία του Θεού. Από εκεί που ήρθαμε, γιατί βγήκαμε από το νου του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι ένας άπειρος νους. Και μόνο αυτός υπήρχε κάποτε, πρώτη εκατομμύρια αιώνες. Άπειρος νους ήταν. Από αυτό το άπειρο μυαλό του Κυρίου, το πανυπερτέλειο, βγήκαμε εμείς. Δεν είμαστε λοιπόν στη βασιλεία του Θεού. Κάποτε πού είμαστε? Δεν είμαστε αιώνιοι μαζί με τον Κύριο? Αιώνιοι πέρα για πέρα. Ο Κύριος λοιπόν λέγει, καταλάβετε το. Ένα πράγμα καταλάβετε. Ότι ο ουρανός ο υλικός που βλέπουμε, ο ουρανός ο υλικός που βλέπουμε και η γη στην οποία περπατάμε πάνω παρελεύσονται. Δηλαδή θα περάσουν. Δηλαδή θα φύγουν από τη μέση. Και το είπε, λέει και τον τρόπο που θα φύγουν. Πυρί ριζιδών παρελεύσονται. Θα το εξηγήσω. Πυρί ριζιδών παρελεύσονται. Με τη φωτιά θα καούν. Και καινούργια γη και καινούργιους ουρανούς θα φτιάξει ο Κύριος. Που δεν τους καίει ούτε η φωτιά, ούτε τίποτε άλλο. Λένε οι επιστήμονες ότι θα η γη θα καταστραφεί με θερμικό θάνατο. Θερμικό, δηλαδή από φωτιά. Δεν λέει τώρα, το λέω από χρόνια. Επιβεβαιώνουν αυτό που λέει η εγγραφή, που έχει γραφτεί. Οι επιστήμονες πριν από 100-200 χρόνια το έχουν πει αυτό και ο Κύριος μας λέει πριν 2.000 χρόνια πυρί, ριζιδών παραλεύσονται, με τη φωτιά θα καούν, ουρανός και γη. Τότε γιατί δεν τον παραδέχονται? Αλλά λένε όλα αυτά που λένε. Γιατί δεν υπάρχει νους Θεού. Άμα λείπει ο νους του Θεού, είναι αρνητές του Θεού, είναι βλάσφημοι. Και εγώ εγωισμός θα κάνει αυτά. Μπαίνει ο νους στη θέση του Θεού. Άρα ο εγωισμός που λες εσύ. Η θερμική, η φωτιά αυτή, όπως και πέφτει μια βόμβα ατομική, φλέγονται τα πάντα. Και αρχίσα από εκεί. Θερμικός, θέρμα λένε τώρα. Πάμε λέει για να γίνει η θερμοκήπιο, λέει επιστήμες. Δεν το έχουμε ακούσει. Γιατί έχουμε ένα πέρα το καλοκαίρι. Δεν μας γίνει χειμώνα καιρό και κυγόμαστε από τη ζέστη. Είχαμε, ξέραμε τα πράγματα που είμαστε μικροί εμείς ή και ακόμα μεγαλύτεροι. Λοιπόν, όπως εμείς μιλάμε για Βασιλεία Θεού. Για Βασιλεία Θεού. Όποιο τέλος και αν έχει γη και ο ουρανός ή όποιο τέλος και αν έχουμε εμείς συνειδητοποιημένα πλάσματα, δημιουργήματα του Θεού με γνώση θεϊκή, θα πρέπει να γνωρίζουμε ένα πράγμα, ότι η πρόθεσή μας τοποθετημένη κάτω από τη θέληση και από το θέλημα του Κυρίου, αυτή η μηδαμινή πρόθεση που έχουμε έχει τόση δυνατότητα όσο έχει ο λόγος του Κυρίου. Και το λέω αυτό γιατί με όποιο τρόπο και αν φύγει ή εμείς, ένα πράγμα γνωρίζουμε και είναι βέβαιο, ότι ο λόγος του Κυρίου παραμένει στον αιώνα, είναι αιώνιος
αναλύωτος, ένδοξος ο λόγος του Κυρίου. Και ότι τα παθήματα της άψυχης φτύσης και τα δικά μας παθήματα, συγκρινόμενα με μία δόξα αιώνια που μας περιμένει, δεν έχουν καμία απολύτως δύναμη, δεν έχουν καμία σε σχέση με τη δόξα του Κυρίου, είναι αμυδενικό. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι σκέπτομαι και εξετάζω ότι τα παθήματα του τωρινού καιρού, του νυν καιρού, δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μας περιμένει. Ένα μικρό παραδειγματάκι και από τη γη και από τη ζωή αυτή που ζούμε. Λίγο πολύ, κάτι πρέπει να έχουμε αισθανθεί κι εμείς. Στηθήκαμε κάποιες στιγμές να προσευχηθούμε. Μέσα από κάποιο χρόνο προσευχής θα έχουμε βιώσει οπωσδήποτε μια στιγμή Βασιλείας Θεού. Μια στιγμή. Και έχουμε πει, Θεέ μου, για αυτή την ανεπαίσθητη στιγμή σε έζησα, άραγε πώς θα είναι η Βασιλεία σου. Και λέμε, πόση ευλάβεια αισθάνθηκα μέσα στην Θεία Λειτουργία την τάδε στιγμή να μου γεμίσει την ψυχή. Είναι η ώρα που περνάει η χάρη του Θεού, κάνει στην πάντα όλες τις σκέψεις μας και όλες τις γνωμιές μας, μας πλένει για δευτερόλεπτο και αισθανόμαστε τη βασίλεια του Θεού αιώνια. Καμία σημασία, όμως παίρνουμε γεύση, της βασιλείας του Θεού. Θα το πω και αλλιώς το καταλάβουμε. Παρακαλούσε ένας ασθενής να του πάρει την ασθένεια. Και του λέει, στέλνει ο Κύριος Άγγελο Κυρίου, και του λέει, έλα, το ανεβάζει ψηλά. Και τον αφήνει ένα δευτερόλεπτο. Τι δευτερόλεπτο, μην το παρακολουθεί, λέω εμείς δευτερόλεπτο, στη Βασιλεία. Του κατεβάζει το άγγελος, πάει στον πόνο πάνω και στην ασθένεια. Λέει, θέλεις να περάσει η ζωή σου με πόνο και να ζήσεις αυτή τη στιγμή που έζησες εκεί πάνω αιώνια, ή να σε φέρω στον πόνο και να ζήσεις δύο ώρες, τον πήγε στην κόλαση, και έζησε εκεί πέρα ένα διάστημα πολύ μικρό και είπε, όχι, λέει, θέλω να ζήσω εδώ στον πόνο και να ζήσω εκεί αιώνια παρά ένα λεπτό στην κόλαση. Έκανε σύγκριση που η κόλαση σε σχέση με την ασθένεια την εδώ δεν έχει καμία σχέση. Τα μεγέθη εκεί αλλάζουν τελείως. Κοιτάξτε, λίγο σκύψε δεν γυρίζουμε τίποτα. Δύναμη. Λίγο σκύψε δεν γυρίζουμε τίποτα ο καθένας. Τον τρόπο. Ζούμε στη βασιλεία του Θεού. Ζούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, κύριε Σπάτση. Ζούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε στη βασιλεία του Θεού. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά χαρά σε αυτόν που λέγει, Κύριε, έχεις νόμους στη βασιλεία σου. Να τι νόμους. Τώρα να μην σας θυμίσω αυτό που είχα πει και την άλλη φορά, που πήγα σχολείο αυτές τις μέρες και έκανα μάθημα και ρωτάω τα παιδιά στις μέσα, πόσοι από εσάς έχετε την Αγία Γραφή, πόσοι μελετάτε την Αγία Γραφή. Και μου έδωσαν απάντηση, κανείς.
και γυρίζω σε ένα κοριτσάκι που δεν ήταν ορθόξης, είπε ξανά την άλλη φορά και μου απάντησε 5 φορές την ημέρα προσεύχομαι και 10 λεπτά διαβάζω το Κοράνι. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί θα μας κολλάσουν εμάς. Αυτοί θα μας κολλάσουν. Εμείς θα έχουμε το φως το αληθινό και αυτοί να έχουν πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση, σκοτάδι στην ουσία και να είναι μελετηροί, να κοπιάζουν, να εργάζονται πάνω σε αυτό που έχουν. Βασιλεία Θεού σημαίνει γόνατα, προσευχή, μελέτη. Ιωσήφ και οποιοσδήποτε Ιωσήφ και Κώστα. Μπορεί να με βλέπεις να είμαι αμαρτωλός. Όμως δεν βλέπεις αν. Σαν παράδειγμα το λέω, όχι ότι μπορεί να συμβεί σε μένα. Αν εγώ γονατίζω και κλαίω σπίτι μου. Αν μελετάω γραφή. Αν επισκέπτομαι τους ασθενείς. Αυτά τα μετράει ο Κύριος. Δεν γίνονται στα μάτια του κόσμου για να πει μπράβο ο κόσμος. Γίνονται εν το κρυπτό, όπως είχε πει ο Κύριος. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι μυστήριο. Δεν είναι τύμπανα και φωνές και πανηγύρια. Λέει η βασιλεία του Θεού και στις πρώτες εκπόσεις. Αλλά αγιασμός και απολύτρωση. Εύχομαι να γίνουμε μέτοχοι της βασιλείας του, ουσιαστικά, θετικά, αιώνια τέκνα και κληρονομία της Ελληνικής του Βασιλείας. Αμήν. Τώρα κάτσε να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω όλο. Ο κόσμος όλοι χριστιανοί, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τα κάνουμε. Και εγώ ρωτάω, για ποιο λόγο γίνεται από εμάς τους ανθρώπους αυτό το πράγμα. Και δεν θέλουμε να είμαστε στο Χριστό, αλλά όπου άλλο. Και απορώ δηλαδή οι άνθρωποι γιατί να είμαστε έτσι. Πρώτον έχουμε άγνοια, δεύτερον δεν θέλουμε να βγάλουμε την άγνοια από πάνω μας. Μα δεν είναι μόνο να ρωτήσουμε ότι εμείς έχουμε άγνοια. Ναι, 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 ναι. Και εμείς που τόσο ξέρουμε. Ναι. Δεν το πλησιάζουμε. Άρα δεν θέλουμε. Μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και ποιος είναι ο λόγος να μην το θέλουμε όμως. Ο εγωισμός μας και οι αμαρτίες μας. Οι πολλές. Άρα. Και οι άρα. Εκεί να πρέπει να δαμάσουμε σαν άνθρωποι. Σάρκα, κόσμο, διάβολο. Και να προσπαθούμε συνέχεια. Έτσι. Και όχι όλα τα άλλα και όλες τις άλλες δικαιολογίες. Δεν είπα δικαιολογία. Και πρώτος εγώ που το λέω, γιατί όλοι ξέρετε. Μας, όλοι μας, όταν βλέπουν στο Βασιλάκι την εκπομπή, λένε εσύ μιλάς για όλους, αλλά για τον εαυτό σου, γι' αυτό είπα και πρώτος. Τελείωσε. Αλλά δεν μιλάω για τον εαυτό. Μιλάω πρώτα για τον εαυτό. Ναι, λέει όμως η γραφή, ο Κύριος μας, ότι έχουμε χρέος να κάνουμε, να μιλάμε για τον καλό. Δεν είναι δικό μας, είναι δικό του. Και από εκεί και πέρα θέλω να παρευθεί όπως θέλει. Άλλος αγαπητός. Υπήρξε αυτοκράτορας που για ένα γραμμάριο αμαρτίας έδωσε, πούλησε την αυτοκρατορία του. Μάλιστα. Νιώστε το και καταλάβω. Ήθελε και το καταλάβω, ναι. Ναι. Για ένα γραμμάριο αμαρτίας. Ναι, παρεχώρησε. Έχουμε αρνητικό. Ναι, για να ο ηρώνας. Με την κοπέλα, πώς τη λέγανε. Γιατί του άρεσε και πήγε το μυαλό του εδώ, τα μισά πάνε τη μισή βασιλεία. Για το τίποτα. Για ένα γραμμάριο. Γιατί να το δώσει, γιατί το δώσει, γιατί γεννιέται μέσα του. Έχει πολλά στο διάβολος, πώς είναι. Το θέμα είναι πολύ απλό. Ο Κύριος μας έκανε ένα δίμηνο σε εμάς. Εμείς γιατί δεν κάνουμε ένα δίμηνο σε αυτό. Άρα το γυρίζουμε την πλάτη. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε μέσα μας την Αγία Τριάδα, πώς θα δουλήσουμε. Δεν συμπονάμε τον συνάνθρωπό μας. Δεν τον βλέπουμε σαν τον πρόσωπό μας. Έτσι, έτσι, έτσι. Από εκεί πέρα, ο Κύριος μας έδωσε όλη την ελευθερία, το μυαλό και τα μάτια να διαλέξουν. Και δυστυχώς, δεν τον ακολουθούν. Κύριε Κώστα, να πω και εγώ κάτι, γιατί σας το έχετε σημαίνει, συγγνώμη, θα ξαναμιλήσω. Διαβάζω σε όλα τα θρησκευτικά βιβλία, όποτε αξιώνουμε και λίγο καλοκαιρία,
και λέει, ο Θεός υποσχέθηκε. Μου κακοφαίνεται, μου χτυπάει στα αυτιά αυτό άσχημα. Ο Θεός είπε, γιατί ό,τι λέει, αυτό που λέει υποσχέθηκε, δεν ξέρει. Γιατί το λένε μέσα, ο Θεός υποσχέθηκε να κάνει το εκείνο. Δεν θυμάμαι σε πολλά βιβλία. Και λέω, ο Θεός υποσχέθηκε. Εγώ υποσχέθηκε, φτιάχνω του την καρέκλα και υπόσχομαι στην καρέκλα που θα τη βάλω εκεί και όχι πέρα. Καρέκλα, σήμερα θα σε πάρω από εδώ να σε βάλω εκεί. Δεν το υπόσχομαι. Μου κακοφαίνεται στα αυτιά του αυτή η λέξη. Και μόλις φτάνω εκεί, οργίζομαι, ζητώ συγγνώμη από όλους. Είναι ο Θεός. Εγώ το έφτιασα πριν να το κουμπί. Το πετάω, το είπα, το πέταξα. Όχι το υπόσχομαι ότι θα το πετάξω. Μου κακοφαίνεται αυτή η λέξη. Είναι αμαρτία αυτό που λέω, αλλά δεν το ξέρω. Ζητώ συγγνώμη κύριε Κώστα που μίλησα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ύψος της φωνής μου. Σας ευχαριστώ κύριε Κώστα. Άλλος ένα προσπάθει. Δεν ξέρω γιατί. Άλλος ένα προσπάθει. Να δώσουμε ένα τέλος. Ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη. Εντάξει. Παραπέντε. Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο Θεός. 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 Πάτε ημών. Ευλογής ο Αγής. Αγιαστεί το όνομά σου. Ευθέτε το βασιλείο σου. Δηγηθεί το θέλημά σου. Όσο το αναγνωρίζει. Άρθρο μόνο των εκπλούσεων, δώσε τη σύνδεση. Και άφησε μη τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές ημών. Και μη συνέχισε εμάς πειρασμό, αλλά ρίξε εμάς από το πονηρό. Διευκόμενο τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχε σε Χριστός εμάς. Εξήμιση ή εφτά. Εφτά. Καλά Δευτέρα. Όχι, καλά Δευτέρα.